βρίσκονται στο Δήμο Καλαμάτας, γιατί λίγο πολύ φάνηκε ότι υπήρξε μία διαδικασία, τουλάχιστον θέλησαν κάποιοι να βγει προς τα έξω ότι είναι ενωτική αυτή η διαδικασία, ότι είναι ενιαία, ότι δεν υπήρχαν ζητήματα, ότι ήταν ομόφωνοι, όμως τα όργανα έχουν αρχίσει και υπάρχουν και αιχμηρές ανακοινώσεις, αλλά και παράλληλα και απαντήσεις. Και αναφερόμαστε φυσικά στην εξέλιξη των πραγμάτων, στη διάδοχη κατάσταση, στη δημοτική ομάδα του Παναγιώτη Νίκα. Κώστα, χθες είχαμε την εντύπωση με φόντο και την συνέντευξη η οποία είχε πραγματοποιηθεί από την Τριμελή Επιτροπή, πως θα πήγαιναν λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Όμως αυτή η ηρεμία ήταν υποβόσκουσα, θα λέει κανείς. Η αγωνία και η αναταραχή εδώ και αρκετό καιρό. Και όσοι συζητούν με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα δημοτικά ή κάνουν το ρεπορτάζ στον Δήμο της Καλαμάτας ή τέλος πάντων έχουν μία γνώση της κατάστασης, ούτε εκπλήσονται ούτε πέφτουν από τα σύννεφα, από τα όσα ξεκίνησαν να διαδραματίζονται και με επίσημο πλέον τρόπο σήμερα. Να σου πω ότι σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία που ανέφερες και εσύ και η οποία δόθηκε και συνέντευξη που και όλα αυτά, μιλάμε για την δημοτική ομάδα, για τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους. Εκεί ναι μεν υπάρχουν κόντρες, ναι μεν υπάρχουν διάφορες αντιπαραθέσεις οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν μείνει στο εσωτερικό, έχουν μείνει πίσω από μια διαδικασία η οποία τρέχει και η οποία θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου με την ψηφοφορία που επελέγει και με τους 53 που θα ψηφίσουν, δηλαδή τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτήτων που ανήκουν στο συνδυασμό Νίκα, και μέχρι τότε μένει να δούμε το τι κινήσεις θα γίνουν. Εκεί από το συγκεκριμένο σημείο το μόνο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή που υπάρχει έντονο είναι να δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν τα ονόματα που μέχρι σήμερα έχουν ακούσει, δηλαδή ο Παύλος ο Μπουζιάννης, ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος, και από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο Νίκος ο Μπασακίδης και η κυρία Ντίντα, αν τελικώς θα προβεί σε κάποια κίνηση, δηλαδή για αν θα θέσουν όλη αυτή η υποψηφιότητα και τέλος πάντων. Ή και κάποιοι άλλοι. Μέχρι στιγμής λέω για αυτούς που έχουν εκφράσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποια πρόθεση. Τώρα, σήμερα υπήρξαν ανακοινώσεις οι οποίες πυροδοτήθηκαν από αυτές τις εξελίξεις. Και είναι ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν από ανθρώπους που δεν ανήκουν στην ομάδα αυτή, δηλαδή δεν ήταν στη συνεδρίαση μέσα, ανήκουν στο συνδυασμό Νίκα, αλλά έχουν αποστασιοποιηθεί όπως φαίνεται από τα πράγματα. Η μία έχει να κάνει, και να το πάω χρονολογικά με το πώς βγήκαν οι ανακοινώσεις, από τον τοπικό σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας της Καλαμάτας, τον Παναγιώτη τον Λύρα, ο οποίος ουσιαστικά σε μια αιχμηρή τοποθέτηση ανακοίνωση κάνει λόγο για την διαδικασία που ακολουθήθηκε, μιλά για το δικαίωμα που θα έπρεπε να έχουν όλοι σε μια ανοιχτή διαδικασία και να αποφασίσουν κάποιοι ότι να μην είναι μετρημένο, λέει, το εκλογικό σώμα, να έχουν το δικαίωμα να πάρουν μια απόφαση που μοιάζει με δοσομετρητή ελεγχόμενο για να μην χαλάσει η συνταγή. Είναι μία από τις αιχμές που αναφέρονται στην ανακοίνωσή του. Και επίσης σε μία άλλη αιχμή, ότι αναφερόμαστε και στο πρόσωπο του ο ίδιος, ότι έλαβε περισσότερους σταυρούς στην εκλογική διαδικασία από κάποιους άλλους, οι οποίοι τέλος πάντων θα μπουν στη διαδικασία να ψηφίσουν, θα είναι στο εκλεκτορικό σώμα, και επί της ουσίας αυτό που λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διαβαθμίσεις. Να μην τα πολυλογούμε, ο κύριος Λίγας αυτό που λέει είναι ότι πρέπει να ακολουθεί μια ανοιχτή διαδικασία σε όλο το συνδυασμό. Είναι μια τοποθέτηση η οποία είχε κάνει και το πρόσφατο παρελθόν όταν είχε ξεκινήσει όλη η συζήτηση. Αυτό έρχεται για να ανοίξει λοιπόν μια συζήτηση για το κατά πόσο είναι κλειστή η ανοιχτή διαδικασία και το κατά πόσο όλο αυτό θα είναι απόλυτα δημοκρατικό εντός του συνδυασμού πάντα. Ακολούθησε χρονικά. Επαναλαμβάνουμε ότι το σύνολο των ατόμων που καλούνται να ψηφίσουν στη διαδικασία την προσεχή Δευτέρα είναι 53. Είπαμε με βάση το ρεπορτάζ για τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαν ακουστεί πολλές προτάσεις. Μία πρόταση ήταν να ψηφίσουν μόνο για την ενεργεία δημοτική σύμβουλη 24 άτομα. Μία άλλη πρόταση, αυτή που πέρασε, ήταν να ψηφίσουν και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Μία άλλη πρόταση ήταν να ψηφίσουν ως ένα συνδυασμό. Ως υποψήφιοι. Μία άλλη που είχε ακουστεί ήταν να είναι από το 2006 που ήταν ο κύριος Νίκας δήμαρχος και έπειτα να έχουν δικαίωμα όλοι να εκλέγουν και εκλέγεστε, και μία άλλη να μπουν μια ανοιχτή τελείως διαδικασία με δημοσκόπηση και όλα αυτά. Επελέγει αυτή η διαδικασία. Τώρα, έχουμε ανακοίνωση όμως, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, και από την κυρία Οικονομάκου, η οποία δεν παρέστη, είναι αντιδήμαρχος η κυρία Οικονομάκου, είναι μέλος εν ενεργεία της ομάδας,
Ωστόσο, η ίδια έχει προχωρήσει την δική της ανακοίνωση για την υποψηφιότητά της στο Δήμο της Καλαμάτας, σε επικεφαλής συνδυασμού Καλαμάτα ξεκινάμε. Η κυρία Οικονομάκου, η οποία απήχε και από το δείπνο την προηγούμενη εβδομάδα και από τη διαδικασία αυτή, και έρχεται με αιχμηρό και αυτή τρόπο να μιλήσει για την εξωστρεφή κίνηση που δεν έγινε και αναφέρεται στην δημοσκόπηση που η ίδια είχε προτείνει. Μιλάει για το μεταξύ μας, υπό το φόβο μήπως μας ξεφύγει η κατάσταση. Μια βαθιά και ουσιώδη αντίφαση ότι ενώ δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Νίκας, πάνε να βγουν τώρα επικεφαλής άλλων. Και αυτό που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον είναι ότι παραμένω αμετακίνητα σταθερή, λέει, στην πορεία μου που έχω χαράξει, και συνεχίζει την πορεία της ως υποψήφια Δήμαρχος Καλαμάτας. Τελειώνει αυτό το κομμάτι. Ναι. Και πάμε στην απάντηση τώρα. Γιατί ήρθε και απάντηση από την πλευρά της Δημοτικής Ομάδας και του μέλους της Τριμελούς Επιτροπής που τρέχει τη διαδικασία του κυρίου Ηλιόπουλου. Για να μην κουράζω, μιλάει για το σεβασμό που πρέπει να έχουν όλοι στην αντίθετη άποψη και καταλήγει απευθυνόμενο στην κυρία Οικονομάκου, τη συνάδελφό του. Μαρία, μην κυνηγάς φαντάσματα. Δεν είμαστε εμείς οι αντίπαλοι σου, αναφέρει ο κύριος Ηλιόπουλος στην δική του δήλωση απάντηση στην κυρία Οικονομάκου. Έχω την αίσθηση ότι έχει ανοίξει μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω πού θα οδηγήσει και κατά πόσο αυτά που λέγονται σήμερα θα δημιουργήσουν ακόμα περισσότερη πολύ διάσπαση. Να. Αλλά πάντως, ο ασκός του Θεόλου άνοιξε, ναι, το κουνί, ναι, της Πανδώρας, κάποιοι λένε. Γενικά κάτι δεν πάει καλά. Για να πάω και στον Νίκο, τα όργανα άρχισαν και από ό,τι φαίνεται η γκρίνια υπήρχε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά τώρα εκδηλώνεται με φόντο και τα όσα εξελίσσονται ως διαδικασία. Είναι μια κατάσταση που λίγο πολύ την ξέραμε, θα λέει κανείς, σε επίπεδο δημοτικής ομάδας πώς κινούνταν τα πράγματα εδώ και καιρό. Πλέον βγαίνει και στην επιφάνεια με φόντο και την εκδήλωση των υποψηφιότητων. Κάτι αναμενόμενο ήταν. Και κατά ψέματα, όταν είναι υποψήφιοι πολλοί, θα υπάρχει και μια γκρίνια. Αναμενόμενο. Εμείς στη δημοκρατία είμαστε αυτό το πράγμα. Τώρα, ξεκινώντας από τον. Το περιμέναν όλοι δηλαδή. Ξεκινώντας τώρα από τον Τάκη το Λύρα. Διαβάζω ένα κείμενο εδώ πέρα το οποίο μου θυμίζει. Διεθνολόγος είναι, συγγραφέας είναι, πολύ έτσι, Βέρντα Βόλα, Βόλαντ, Σκρίπτα, Μάνε, η κουτσή δημοκρατία, Βαρονία, Φόλο, Βαρονία και υποτελέσεις φέοδο της επιθυμίας των λίγων και των εκλεκτών. Ποια εννοεί. Και καταλήγει είμαι κατώτε, γιατί επειδή τον εξέλεξαν, που και εκεί εδώ και αυτός έχει δίκιο, γιατί λέει είναι κατώτερης ποιότητας σταυρή δική του Λαμάνια ένας καπνεργάτης. Επειδή υπάρχει πολύ παρασκήνιο και δεν το λέτε, πρόσεχε μήπως φύγει και από καπνεργάτη στέκει. Μήπως σε διώξουν μάλλον κάποιοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με πολλά υπονοούμενα και πολλά πράγματα χωρίς να λέει κανένας αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του και αυτό το οποίο συζητάνε στα καφενεία. Δημόσια, φιου-φιου και αυτά και έτσι και το αν κουτσί δημοκρατία. Πολύ, πολύ βαριές κουβέντες. Αλλά μια κουτσί δημοκρατία είναι Βαρονία και αποτέλεσε φέτο τη επιδημία των λίγων και των εκλεκτών. Αυτό που νομίζω θα γίνει η διαδικασία. Δηλαδή, αγαπητέ Τάκη, αν θα γινόταν η διαδικασία και με σένα μέσα ήταν καλά. Δηλαδή, οι υπόλοιποι οι οποίοι πήραν κάποιου σταυρού και δεν εκλέχτηκαν, δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι συμμετείχαν και συμμετέχουν και πήγαν και ψηφίσαν για Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν δικαίωμα στο να πούνε για το Δήμαρχο Καλαμάτας. Εν πάση περιπτώσει, διαλέχτηκε αυτή η διαδικασία. Ομόφωνα. Εφόσον διαλέχτηκε αυτή η διαδικασία ομόφωνα από τόσα άτομα, υπερισχύει σας. Υπερισχύει αυτή η διαδικασία. Εφόσον είναι εδώ, έχει δίκιο ο Ηλιόπλος που λέει στην άποψη του άλλου και εδώ σεβασμός στην άποψη και είναι η άποψη των άλλων. Όσον αφορά την κυρία Οικονομάκου, η κυρία Οικονομάκου ήδη έχει κάνει μια δήλωση στην υποψήφια Δήμαρχος Καλαμάτας. Τι την ενοχλεί η διαδικασία στη δημοτική ομάδα, αφού δεν πήγε να την κάνει στη δημοτική ομάδα. Ήδη ότι θέλει να είναι υποψήφια και Καλαμάτα ξεκινάμε. Θεμητό, ήδη πολλοί κόσμος τη στηρίζει, ήδη τι την ενοχλεί, αν οι άλλοι κάνουν μια εσωτερική διαδικασία μόνοι τους όλοι μαζί. Τι την ενοχλεί. Που στο κάτω-κάτω τη είπαν έλα και εσύ μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλά κάνει και δεν πάει, γιατί αυτή ήδη θα έβαζε τον εαυτό σε υποαμφισβήτηση. Μια και δεν. Άμα πήγαινε. Και καλά κάνει προσωπικά για μένα και δεν πάει και να ακολουθήσει την πορεία της. Ή αν θέλει να τον πάει κάτω-κάτω, ή αν δεν θέλει να σταματήσει, δικό της το θέμα αυτό. Όσον αφορά
Τα υπόλοιπα τα οποία λέει περί δημοσκοπήσεων που είχε πει και το ένα και το άλλο. Ποια, δηλαδή να διεξαχθεί δημοσκόπηση στην καλαμαριανή κοινωνία υπό προποθέσεις διασφαλισμένης εγκυρότητας. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις διασφαλισμένης εγκυρότητας? Μια δημοσκόπηση είναι έγκυρη. Οι εταιρείες οι οποίες κάνουν τις δημοσκοπήσεις είναι μέλος του ΣΟΜΑΡ, είναι μέλος του ραδιοτηλεοπτικού, έχουν άδειες, έχουν τέτοια. Ποια δεν είναι δηλαδή? Μπορώ να παραγγείλω εγώ μια δημοσκόπηση και να πω εγώ, βγάλετε με έναν πρωτό? Το έχει κάνει, το έχει βρει σε καμία κυρία Νικολάκου? Η κυρία, συγγνώμη, κυρία Νικολάκου, η κυρία Οικονομάκου? Το έχει δει πουθενά? Έχει παραγγείλει κανένα δημοσκόπηση? Την έχει πρώτη? Γι' αυτό φοβάται ότι ίσως μπορεί κάποιος άλλος να κάνει μια δημοσκόπηση? Για δημοσκόπηση που έχουν γίνει, να τον ενημερώσω ότι μια δημοσκόπηση η οποία έχει γίνει στο Δήμο Καλαμάτας δεν την έχει πρώτη. Για να το ξέρουμε γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί θα το δεχόταν αυτό το αποτέλεσμα? Ή μήπως το γράφει αυτό επειδή έμαθε τι γράφει, τι είναι η δημοσκόπηση και λέει έγκυρης και το ένα και το άλλο και τέτοια πράγματα? Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούν όλες τις διαδικασίες, εφόσον προτάθηκε αυτή η προϋπόθεση να γίνει μια ψηφοφορία έστω από αυτούς. Εγώ διαφωνώ. Έπρεπε να είναι μεγαλύτερο το εκλεκτορικό σώμα. Όχι να περιλάμβανε τον Λύρα και να μην περιλάμβανε εμένα, ναι, ή τον Τζερετζούλια ή τον Κανελόπλο ή τον ένα τον άλλον, ναι, και κάποιοι οι οποίοι είχαν εκλεχθεί. Και άμα το θέλανε και πιο καλύτερα, ας πέραν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία έχουν ψηφίσει στην Καλαμάτα, έχουν καταλόγους από την Δημοκρατία, να κάνανε μια ανοιχτή διαδικασία στην Πτέτα να ψηφίζαν όλοι. Ποιον θέλουν, άμα τα θέλανε έτσι. Αν δεν θέλανε κάποιο άλλο τρόπο. Αλλά δυστυχώς επειδή δεν γίνουν τα πράγματα έτσι και τα πράγματα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και σύμφωνα, και μάλλον όχι με τις προβλέψεις, σύμφωνα με τις επιθυμίες κάποιων, γίνεται από τους περισσότερους, γίνεται αυτοί, ακολουθήσαν αυτό το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το οποίο αφήνει να υπονοούμενο και ο κύριος Λύρας, αφήνει να υπονοούμενο και η κυρία Οικονομάκου, που λέει η διαδικασία αυτή θέλει να νομοποιήσει ήδη ελλειμμένες αποφάσεις κατόπιν υπόδειξης. Ξέρουμε ποιον είναι. Εμείς τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα εδώ και καιρό και δεν μιλάει κανένας. Και τώρα βγει η διαδικασία γίνεται. Δηλαδή. Αν κάποιος θέλει να τον υποδείξει, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, δηλαδή και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, αν θέλει να υποδείξει εμένα, ναι, δεν έχει δικαίωμα να υποδείξει κάποιον ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Νίκας? Έχουμε όλοι οι υπόλοιποι δικαίωμα και δεν έχει ο Νίκας? Του αρέσει ο Νίκας, ο Τζαρατζούλιας. Θέλει, νομίζει. Θεμητό είναι γι' αυτό, δημοκρατία είναι γι' αυτή. Γιατί το κάνει, γιατί αντιδράται έτσι? Το πρόβλημα θα είναι, και το πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το λύσετε εσείς πριν ξεκινήσει, μήπως με αυτή τη διαδικασία η οποία πάει να γίνει, πει τον Τζερετζούλια και πάνε κάποιοι για τον Τζερετζούλια ή τον Κανελόπουλο ή τον Μπελογιάννη στο κόμμα και του δώσει το χρήσμα απέναντι σε εσάς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το κόμμα που έχει πει διαμέσω διαρών και πολλών άλλων εδώ πέρα, εδώ στην Καλαμάτα, και διαμέσω του κύριου Σαμαρά που σας το είπε στην Πύλο, ότι εδώ κατεβείτε όποιος θέλει, μόνο το μόνο που θέλω να μου πείτε ότι στο δεύτερο γύρο θα στηρίξετε αυτόν που θα βγει πρώτος. Αυτό σας είπε ο κύριος Σαμαράς, αν θυμάμαι καλά, στην Πύλο. Λοιπόν, οι υπόλοιποι διαδικασίες είναι ανοιχτές. Τώρα, αν θα υπάρξει κάποια, διαμέσου αυτής της διαδικασίας, κάποια νομιμοποίηση του εκλεκτού, ο οποίος θα είναι έτσι και του δώσει το χρήσμα το κόμμα, τότε από εκεί και πέρα αντιδράσετε όπως θέλετε. Έχετε απόλυτο δίκιο, μια και έχει βγει έτσι. Αλλά οφείλετε να ακολουθήσετε μια διαδικασία, για διαδικασία όπως την παρουσίασε και ο κύριος Σιλιόπουλος, την παρουσίασαν και οι υπόλοιποι. Αυτή τη στιγμή επιλέχτηκε αυτή η διαδικασία από περισσότερους από εσάς. Νομίζω ότι είναι το λογικό τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει και τι κάνει, νομίζω ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι ανοιχτός. Δεν είναι φαιόδο κανενός. Επιθυμία πολλών είναι. Μπορεί να είναι πολλοί με στη διαδικασία. Από ό,τι μαθαίνω εγώ, στη διαδικασία θα είναι, όπως είπε ο Κώστας, ο κύριος Βασιλόπουλος, θα είναι ο κύριος Μπουζιάννης στη διαδικασία, θα είναι ο κύριος Μπασακίδης στη διαδικασία. Σίγουρα τρεις δηλαδή. Οπωσδήποτε τρεις και νομίζω μήπως είναι και τέταρτος. Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι η κυρία Τίντα. Σίγουρα οπωσδήποτε, όπως το ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, θα είναι τρεις. Εκτός και υπάρχουν πιέσεις από τη διαδικασία πάντως, αυτή. Ναι. Και η υγεία αυτό επιβάλλει. Ναι, και εγώ πάντως που μίλησα με αρκετούς ανθρώπους, αυτό που προκύπτει είναι ότι πρώτον ο κύριος Νίκας είναι ικανοποιημένος από τη διαδικασία που ακολουθείτε και το ότι μπήκαν σε αυτή την τροχιά. Θέλει να κρατάει τουλάχιστον επίσημα αποστάσεις. Και ένα δεύτερο κομμάτι που νομίζω έχει την αξία του,
είναι ότι ενώ γίνονται όλα αυτά, θα συμφωνήσω με τον Νίκο και έχω την εντύπωση ότι έχει πολύ καλό ρεπορτάζ σε αυτό που είπε για το κόμμα. Και ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί μπορούμε να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Γιατί κάπου το άκουσα τώρα τελευταία πάλι. Αλλά το αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτό. Αυτοί που χαμογελάνε για αυτούς που είναι βούτυρο στο ψωμί, είναι για όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, να δεις κάτι χαμόγελα που έχουν κάνει εκεί τα στελέχη του Κοσμόπουλου, τα στελέχη του κ. Τζαμουράνη, ο οποίος ετοιμάζει το άνθρωπος, περιμένει να δει τι θα γίνει και βλέποντας όλα αυτά, όχι χαμογελάει μόνο. Όλοι παίρνουν τα πάνω τους και πάνε ένα βήμα παρακάτω. Του μάκαρι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν σου γίνει τον κύριο Μάκαρη. Όχι. Πάντως και επειδή είπε για τον κύριο Μάκαρη, έμαθα ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Τατούλη. Όλα πιθανά είναι. Εγώ σου είπα προηγουμένως κάτι πράγμα λέει, το οποίο... τα βρήκανε με τον κύριο Τατούλη, κάτι τέτοιο. Εντάξει, άμα δεν. Όλα πιθανά είναι. Όλα. Ο κύριος Τατούλης για να επιβιώσει χρησιμοποιεί σούπα τώρα μέχρι τις γυναίκες των άλλων που έχει διορίσει. Και τους βγάζει φωτογραφίες. Λοιπόν. Και θα δούμε ποιους θα βάλει εδώ πέρα. Θα πέσει γέλιο πολύ.